Ελάτε να μιλήσουμε για την ιστορία της ζωής μας, να μιλήσουμε για τα εμπόδια, τις δυσκολίες και τις αναποδιές που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και είναι αναπόφευκτα. Γιατί άνθρωποι είμαστε και το εμπόδιο είναι σχεδόν το μόνο σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα έρθει μπροστά μας για να το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα λοιπόν θα σας πω πέντε τρόπους για να διαχειριζόμαστε με μεγαλύτερη ευκολία, με μεγαλύτερη σοφία θα έλεγα καλύτερα, τα εμπόδια στη ζωή μας. Ωστόσο, εσείς κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το κουμπάκι με τις ειδοποιήσεις για να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Τα εμπόδια λοιπόν, αγαπημένοι μου, είναι σίγουρο ότι θα έρθουν. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να καθόμαστε βέβαια να τα περιμένουμε, αλλά όταν έρθουν, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ερώτημα. Τι τα κάνουμε. Η μία επιλογή που έχουμε είναι να τα αφήσουμε να μας καταπλακώσουν. Και η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι να τα κάνουμε κάτι. Ελάτε λοιπόν να δούμε τους τρόπους για να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα εμπόδια. Νούμερο 1. Προετοιμασία και αποδοχή. Και τι θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Εάν έχουμε καλλιεργήσει μέσα στη συνείδησή μας την ιδέα, την αίσθηση ότι ναι βρε παιδί μου, τα εμπόδια θα έρθουν. Ναι, οι αναποδιές είναι κομμάτι της ζωής μας τότε όταν αυτά έρθουν, γιατί να είστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα έρθουν, είμαστε προετοιμασμένοι. Άρα και ψυχρεμότεροι να τα διαχειριστούμε. Νούμερο 2. Παρέχω τις πρώτες βοήθειες. Όταν βρεθούμε εκεί μπροστά στο εμπόδιο, όταν προκύψει αυτή η αναποδιά και η δυσκολία, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι διαχείριση της κατάστασης. Όταν όλο αυτό βράζει, είναι η στιγμή που συμβαίνει, δεν είναι ώρα ούτε να αρχίσουμε να μοιράζουμε ευθύνε, ούτε να δικάζουμε ανθρώπου, ούτε να σκεφτόμαστε ποιο φταίει και γιατί φταίει κτλ. Αυτό θα τα κάνουμε κάποια στιγμή λίγο αργότερα. Τη στιγμή εκείνη που έχει έρθει το εμπόδιο μπροστά μα, εμεί κάνουμε διαχείριση τη κατάσταση. Μένουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό και προσπαθούμε να το χειριστούμε με όσο μεγαλύτερη ψυχραιμία γίνεται και όσο πιο αποτελεσματικά προ όφελό μα. 3. Κάνουμε ταμείο. Τι εννοώ σε αυτό το σημείο. Ήρθε αυτή η στιγμή του απολογισμού που λέγαμε πριν. Βλέπουμε εμείς που και σε ποιο βαθμό μπορεί να συμμετείχαμε στο να δημιουργηθεί αυτό το εμπόδιο, στο να έρθει αυτή η αναποδιά στη ζωή μας. Πολύ πιθανόν να μην είχαμε καμία συμμετοχή σε όλο αυτό, να ήταν μία εντελώς εξωτερική συνθήκη. Οπότε ερχόμαστε να αναλογιστούμε τι μας άφησε σαν δώρα. Και τι θέλω να πω, όχι ποιο ήταν το μάθημα που έπρεπε να πάρουμε από αυτή τη διαδικασία, αναφέρομαι σε κάτι πολύ πιο γήινο και προσγειωμένο. Τι δεξιότητες ανέπτυξα για να καταφέρω να διαχειριστώ το εμπόδιο. Ε, αυτό πιστέψτε με είναι μεγάλο δώρο και πρέπει να το βάλουμε στη φαρέτρα μας για να το χρησιμοποιήσουμε την επόμενη φορά που θα έχουμε απέναντι μας μια δυσκολία. <Το> Νούμερο 4. Αφού έχω κάνει διαχείριση Έχω παρέχει τι πρώτε βοήθειε για να αντιμετωπίσω την κρίση εκείνη τη στιγμή, το εμπόδιο, τη δυσκολία. Αφού έχω δει τι εφόδια μου άφησε όλη αυτή η διαδικασία διαχείριση, περνάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όπου παίρνουμε την ευθύνη του εαυτού μα. Γινόμαστε εμεί ο καπετάνιο τη ζωή μα. Είπαμε τα εμπόδια, οι δυσκολίε προκύπτουν και από εμά και από κάποιον άλλο, πολύ συγκεκριμένο που ενδεχομένω να γνωρίζουμε, αλλά και από άλλου παράγοντε του οποίου δεν αντιλαμβανόμαστε ή δεν γνωρίζουμε ή δεν είμαστε και σε άμεση επαφή μαζί του. Από εκεί και πέρα όμω, είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μα ώστε να έχει την εξουσία τη ζωή του. Αυτό που είπα πριν, να είμαστε οι καπετάνοι τη ίδια μα τη ζωή. Ό,τι έρχεται να το διαχειριζόμαστε με τρόπο που εμεί κρίνουμε καλύτερα. Μία πάρα πολύ ωραία άσκηση για να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό να γίνουμε η καπετάνη του δικού μας πλοίου της δικής μας ζωής, είναι κάτι πολύ απλό. Σκέψου τι μπορείς να κάνεις στα επόμενα 10 λεπτά για να αλλάξεις για παράδειγμα το γραφείο σου, τον χώρο που εργάζεσαι και να αλλάξεις κάτι το οποίο δεν είναι λειτουργικό για σένα. Κάνε αυτό, το πάρα πολύ μικρό πρακτικό και θα δεις ότι αυτό καλλιεργώντας το μέρα με τη μέρα σου δίνει τη δυνατότητα όντω να αλλάζει πράγματα που δεν είναι λειτουργικά για σένα και άρα να έχεις εσύ την εξουσία στη ζωή σου, στο βαθμό που περνάει από το δικό σου χέρι και μόνο. Και νούμερο 5 κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, κάτι πάρα πολύ βασικό για τη ζωή μα, την καθημερινότητά μα, που συνδέεται και με τη διαχείριση των εμποδίων, αλλά γενικότερα με τη διαχείριση τη ζωή μα. Ας αποσυνδεθούμε από την ειδονή του πόνου. Ακούστε και λίγο βαρύ όλο αυτό, θα το εξηγήσω αμέσω τώρα. Μα συμβαίνει η αναποδιά. Ωραία. Την διαχειριζόμαστε με τον ΑΒ τρόπο δεν ωφελεί σε κάτι να αναψηλαφούμε το γεγονός και να το ξαναλέμε και να το βάζουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Δεν μας πάει παρακάτω. Μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια ή την προσοχή των άλλων και με άλλους λίγο πιο υγιείς τρόπους. Εάν κάτι δεν μου αρέσει, είμαι σε θέση, ενήλικας άνθρωπος είμαι, να το αλλάξω. Μεταβιβάζω δηλαδή λίγο την θέση μου από το είμαι θύμα μου, συνέβη κάτι πάρα πολύ σκληρό και δύσκολο, με το Φεύγω από εκεί και πάω στη θέση που είπαμε πριν. Αναλαμβάνω την ευθύνη τη ζωή μου. Γίνομαι εγώ ο καπετάνιος τη ζωή μου και την πάω εκεί που είναι καλύτερα για μένα. Αυτοί ήταν πέντε τρόποι για να διαχειριζόμαστε με μεγαλύτερη σοφία και ευκολία τα εμπόδια της ζωής μας. Στα σχόλια σας αφήνω ένα link με μια συζήτηση που είχαμε κάνει με την οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Καμπεράκη ακριβώς για αυτό το θέμα, το οποίο το αναλύουμε και μπαίνουμε σε αυτό εις βάθος για τα εμπόδια και τις δυσκολίες που έρχονται στην καθημερινότητά μας και πώς εμείς μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Σας ευχαριστώ! που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Και αν αισθάνεστε ότι καλό είναι και κάποιος άλλος να παρακολουθήσει, κάντε ένα share. Μοιραστείτε το μαζί του. Σας ευχαριστούμε πολύ.